Καλησπέρα σε όλους από το Μπασκετάκι Αρένα. Δευτέρα 14 Φλεβάρι, ώρα λίγο μετά τις 9. Η New World Fix του Αλέξανδρου Γαλανού υποδέχονται την Χου του Στέργιου Πατσάκα. Δύο παραδοσιακές ομάδες της διοργάνωσης, χρόνια στο Κουρμπέτι. Ο Λάφκας ο πρωτόγερος, ο Συφνέος, ο Μιλίσεβιτς. Στην πεντάδα της Χουτ, πρώτη κατοχή για τους Φίξ. Ακομανόλης ο Διαλό, ο Ζωητός, ο Λογίτσης και ο Κανελόπουλος για τους Φίξ. Ζωητός για τρεις θα αστοχίσει στην πρώτη κατοχή, rebound του Συχνέου. Λογίτσης, γρήγορο transition για τους Σφίξ, πάσα στον Διαλό που δεν θα τη συγκρατήσει. Ψάχνει τον Διαλό, νέο κλέψιμο του Μιλίσεβιτς, έρχεται ο Κακομανόλης από πίσω, θα πάει στο Eurostep, καλή άμυνα του Λάφκα. Μιλίσεβιτς με το σπεσιαλιτέ σουτ μέσα της απόστασης, συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι. 0-5 με τρίποντο του Σαρί και δίποντο του Μιλίσεβιτς, που ξεκινά καλά το μάτσο το πρώτο δίλεπτο. Λογίτσης έπειτα από σκρίν, ωραία εκτέλεση από τον Τάσο. 2-5 πρώτο καλάθι για τους νεοκοσμίτες. Σαρίς για τον Συχνέο. Απέναντι στον πρωτόγερο, ξανά Σαρίς, κίνδυνο θάνατος από τα 6-5. Θέλησε να περάσει μια λέιζερ πάσα για τον Dragan Milicevic. Η κατοχή θα παραμείνει για την ομάδα του Στέργιου Πατσάκα, που έχει ακόμα στη διάθεσή της 10 δευτερόλεπτα για να σκοράρει. Συφνέος μόνο στα 45. Rebound αμυντικό του Διαλό. Κανελόπουλος. Διαλό για 2. Μια ζώνη στο ξεκίνημα από τους Φίξ. Το γύρος για 3. Είναι καλό το σούτ, εύκολο rebound για τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος άλλοτε παίκτης τον Ανακόντα. Το μάτς κανονικά θα γίνονταν στο Ούσου, που εδώ στο Μπασκετάκι Αρένα είχαμε Hall of Fame εναντίον Λιμόζ. Δεν είχα ενημερωθεί για την αλλαγή. Συχνέος. Πρωτόγερος. Σαρίς για 3. Rebound. Από ποιον? Από κανέναν. Η κατοχή παραμένει για την Χουτ. Χουτ που στον πρώτο γύρο έχει κερδίσει με ένα πόντο. Και οι δύο ομάδες μάχονται για την παραμονή. Και αν πάνε όλα καλά θα κοιτάξουν και ψηλότερα. Νέος Σαρίς. Δεν θα βιαστεί, πασάρει για τον Λάφκα. Τώρα θα δοκιμάσει για 3 ο Σαρίς και θα φτάσει τους 6 πόντους νωρίς. 2-3 πίσω από τη γραμμή των 6.75. Λοιπόν, η Χούντι είναι στην ένατη θέση. Έπειτα από 17 αναμετρήσεις έχει ρεκόρ 8-9. Οι Φίξ που έχουν ένα μάτς λιγότερο είναι στο 6
26-10. Καλή άμυνα της Χουτ, καλάθι του πρωτόγερου, ασίστ του Σιφνέου. 2-10. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Κάνω διαλό για να παίξει απέναντι στον Λαύκα. Διαλό περνά ωραία και θα πετύχει το καλάθι. Εκεί δύσκολα σταματιέται. 4-10, 5,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σαρίζει για τον Σιφνέο. Ο Λαύκας με ένα φλότερ. Θα πετύχει το καλάθι, έδωσε ύψος στην μπάλα για να αποφύγει το υψωμένο χέρι του Διαλό και κατάφερε να σκοράρει. 4-12. Ζωητός Κανελόπουλος για 2 τόχια, αυτό το σουτ και το βάζει από το ύψος των ελευθέρων βολών. Διαφορά στους 6. Double score για την Χουτ. Σαρίς, Λαύκας, Μιλίσεβιτς. Σαρίς πυροβολή, αλλά άσκοπα. Ο Λογκίτσος θα βρει την ευκαιρία να τρέξει απέναντι στον Σιφνέο και θα πετύχει πανέμορφο καλάθι. 8-12, οι Φίξ βγάζουν αντίδραση, μειώνοντας τη διαφορά από τους 8 στους 4. Πρωτόγερος πάσα στη Βουτσάιτ, πάρα λίγο να κλέψει ο Κακομανόλης. Με 6 παίκτες και οι δύο ομάδες απόψε στο ρόστερ τους. Μία αλλαγή δηλαδή από τον πάγκο. Γρήγορο transition ξανά για τους Φίξ, έχει γυρίσει όμως η Χουτ. Σε επίθεση ζωητός από τον αριστερό διάδρομο. Εκεί δεν θα λαθέψει. 10-12 και το σερί των Φίξ συνεχίζεται. Σαρίς, Σιφνέος, απέναντι δώσει στον πρωτόγερο. Ωραία η spin move του Λαύκα που έδωσε πανέμορφη πάσα. Έχει χρεωθεί με βήματα όμως. Ο Γκίτσης, Κανελόπουλος θα σουτάρει τελικά για 2. Καλή άμυνα του Λαύκα. Ξανά μόνος του ο Κανελόπουλος. Απρόσεκτη άμυνα της Χουτ που δεν τιμωρήθηκε. Εύκολο rebound του Μιλίσεβιτς και τώρα Σιφνέος. 3,5 λεπτά ακόμα το πρώτο δεκάλεπτο. Το μάτς ισορροπημένο πλέον. Διαφορά στους 2. Λαύκας, Σαρίς. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα. Μέσα στην αδύνατη πλευρά. Σιφνέος. Θα το χάσει. Τον πάγκο για τους Φίξ ο Τσεκουρλούκης, παρέα εκεί με τον Γαλανό τα λένε. Στην άλλη πλευρά, εκτός από τον coach Πατσάκα, είναι ο μάθουμε το όνομά του, μισό λεπτό. Κλέψει ο Λογκίτσης, καλή κυκλοφορία της Χουτ, Μιλίσεβιτς για 2, αυτό μπορεί να το βάζει όλο το βράδυ. 10-14. Λογκίτσης πριν του Κανελόπουλου, Λογκίτσης εκτός ισορροπίας για 2 και αυτό μέσα. Πρωτόγερος δημιουργεί το ρήγμα. Λαύκας απέναντι σε 2 παίκτες βγάζει έξω. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Σαρίς. Πρωτόγερος για 3. Ψηλά. Μαζεύει το αμυντικό. Ο Ζωητός. Η πάση επιλογή της δεν είναι καλή για τον Κανελόπουλο που έκοβε σαν τρέιλερ. Thank you.
3 για 3. Είναι η μπάλα να περάσει εκτός ο Ζωητός. Λογκίτσις έχει πάρει θέση ο Διαλό. Κλείνει άμυνα της Κουτ, Λογκίτσις. Βγάλει ο ίδιος την μπάλα έξω. Ο Ποστόλη είναι ο έκτος παίκτης της Κουτ. Μια και μοναδική αλλαγή που έχει στη διάθεσή του για απόψε. Ο Στέλιος Πατσάκας. Καλή άμυνα του Κακομανόλη, κλέβει τον Ξαρί. Με σύνεση θα περιμένει και τους συμπαίκτες για οργανωμένη επίθεση. Κακομανόλης πιο γρήγορος από τον Ξαρί. Πάει να περάσει αλλά μπάλα περνά εκτός από χέρια παίκτη των Φίξ. Το 12-14 τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο με τον Σαρή να κατεβάζει Λαύκας. Επιδέει στην περιφέρεια, ακόμα αν έχει καταλάβει τι πάει να γίνει. Ενώ δεν έχει γίνει ούτε ένα φάουλ, απίστευτο. Λαύκας, τον κόβει εντυπωσιακά ο Διαλό. Τον Κανελόπουλο, θα μείνει χρόνος για μία ακόμα επίθεση της Κουτ. Κανελόπουλος, Διαλό για δύο, είναι άστοχος. Rebound του Μιλίσεβιτς, 20 δευτερόλεπτα όλα για την Κουτ. Ολόκληρο δεκάλεπτο χωρίς φάουλ, δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί. Μιλίσεβιτς, ωραία στην αδύνατη πλευρά, εκεί. Σαρίς να πυροβολήσει στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, πανέμορφο καλάθι, τρίτο τρίποντο για τον Σαρί που διαμορφώνει το 12-17. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο στο Μπασκετάκι Αρένα, πρώτη κατοχή για την Χουτ. Συνεχίζει με την ίδια πεντάδα, δηλαδή τους Σαρίς, Ιχνέο, Κακομανόλη, Λάφκα και Μιλίσεβιτς. Ο Λάφκας περνά, πάει όλο τον δρόμο, κερδίζει φάουλ. Ο Διαλό, ο Κανελόπουλος, ο Ζωητός, ο Λογκίτσης και ο Τσεκουρλούκης, νέο πρόσωπος στην πεντάδα της ομάδας του Αλέξανδρου Γαλανού. Πρώτο φάουλ στο μάτς. Ο Λαύκας. Έξω η δεύτερη. Το rebound επιθετικό όμως από τον πρωτόγερο. Λαύκας στον Ψαρί που οπλίζει. Καλά στοχή. Ζωητός, ωραία θα γυρίσει μπάλα, Κανελόπουλος, υπέροχη προσπίση και καλάθι από τον Γιώργο. Χειροκροτήματα από τον Πάγκο, 14-18. Η Χουτ που ξεκίνησε εξαιρετικά το μάτς, προηγήθηκε με 8 πόντους, 2-10. Στη συνέχεια φίξη ισορρόπησαν κάπως στην κατάσταση. Πρωτόγερος Ιφνέος για δύο μπροστά στο εξωμένο χέρι του Κανελόπουλου που θα χρειαστεί με φάουλ. Δύο βολές για τον έμπειρο γκάρντ της Χουτ. Μέσα η πρώτη. Ψηλά ο Λαύκας, μία ακόμα ανανέωση στην επίθεση για την Χουτ. Συχνέως από την ωραία πάσα του Μιλίσεβιτς. Ψάχνει την καλύτερη επιλογή, κόψιμο στην καρδιά της άμυνας από τον πρωτόγερο. Συχνέως για τρεις.
Άλλο σούτ από τον Συφνέο, 14-22. Που ισοφαρίζει τη μάξιμη διαφορά που έχει μέχρι στιγμή το μάτς. Το δοσίνο 8. Κανελόπουλος απέναντι στο Μιλίσεβιτς. Ωραίο ματσάπ. Νικητής ο Μιλίσεβιτς σε αυτή τη φάση. Είναι η ώρα του Ποστόλη να περάσει το μάτς για την Χουντ. Τράγκαν Μιλίσεβιτς τα πάρει ανάσες. Σαρίς. Σαρίς που μετρά ήδη 9 πόντους με 3 τρίποντα. Υπέροχη προσπάθεια και το νέο καλάθι του Συφνέου. Διαφορά στους 10, 14-24. Διαλό λόγω προς επίθεση. Διαλό επιμένει και χρεώνεται με βήματα. Σαρίς πρωτόγερος, Συφνέος. Η Λογκίτζη αυτό το φιγουρέ στην περιφέρεια δεν έχει φέρει αποτέλεσμα για την ομάδα του κότς Πατσάκα. Επιθετικό φάουλ θα χρεωθεί ο Λογκίτζης. Έξυπνη άμυνα του Συφνέου. Έλα ρε! Λεπτά ακόμα στο πρώτο εμίχρονο, η Χουντ δείχνει να ελέγχει την κατάσταση. Σαρίς, Συφνέος, Λάφκας. Ζητά απέναντι ο Σαρίς, τώρα θα την πάρει, επιτίθεται στο close out. Συφνέος στα 3 δευτερόλεπτα για 2. Rebound επιθετικό του Ποστόλη. Πρόβλημα σε αυτό τον τομέα για τους Φιξ. Παρότι έχουν και Διαλό και Κανελόπουλο, δεν έχουν πάρει τα αμυντικά. Στο πρωτόγερος rebound του Λογκίτση. Ο Λογκίτση που δίνει πολλή ενέργεια στους Φίξ. Σε Κουρλούκη στον Κανελόπουλο. Λογκίτσης ζωητός πήρε με χαντόφ. Φάουλ χαμηλά θα χρεωθεί ο Λάφκας. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ για την Χουτ στο μάτς. Έπειτα από 13,5 αγωνιστικά λεπτά. Ζωητός δεν έχει φανεί ακόμα επιθετικά. Εδώ βάζει το καλάθι ο Ζωητός που είναι στους ποιοτικότερους παίκτες και τον Φίξ αλλά και της κατηγορίας. Αν βρει ρυθμό δεν σταματιέται. Πρωτόγερος Ποστόλη με το δεξί φλότερ. Στο rebound για τον Κανελόπουλο. Τσεκουρλούκης 6 λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο, διαφορά στις 8. Κανελόπουλος ψάχνει το high-low, θα δώσει στον Διαλό, εκείνος περνάει. Επιθετικό φάουλ αφού χρησιμοποιήσε το χέρι του σαν κουπί. Η ώρα του Κακομανόλη να επιστρέψει στο μάτς. Λογκίτσι. Νέος οργανώνει έναντι στην ζώνη τον Φίξ. Ωραία πάσα στην πλάτη της άμυνας. Πρωτόγερος εστοχή, Διαλό μαζεύει. Κακομανόλης βάζει το σκρίνο Κανελόπουλος. Ζωητός. Κανελόπουλος για 2. Θα στοχίσει από το high post. Πρωτόγερος 2-2-2. Συχνέως κόβησαν τρέιλερ ο Ποστόλη. Σαρίς από τα 8,5. Rebound του πρωτόγερου ανάμεσα σε 3 αντιπάλους. Τρομερή προσπάθεια από τον Άγγελο. Κανελόπουλος. Κακομανόλης θέλει να περάσει τον πρωτόγερο, εκείνος παραδέχεται το φάουλ σκόντας στο χέρι. Δεύτερο ομαδικό της Χουτ, 4. Έχουν οι
4-4 επίδεση. Ο Μανώλης. Και Κουρλούκης απέναντι στον Σαρή. Καλή άμυνα της Κουρτ, βλέπεις ο Φνέος. Σαν σε προπόνηση στον εφοδιασμό θα βάλει το καλάθι. Νέος συν 10 για την ομάδα του Στέργιου Πατσάκα, 16-26. Time out του Γαλανού. Εδώ είμαστε, 4-44 για την Ανάπαυλα. Η Χουτ παραμένει σε θέση οδηγού. Κακομανόλης, Τσεκουρλούκης, Ζωητός, Κανελόπουλος και Διαλό για τους Φιξ. Λάφκας, Ποστόλη, ενώ σκοράρει ο Ζωητός. Λάφκας, Ποστόλη, Μιλίσεβιτς, Σαρίς και Συφνέος για την Χουτ. Σαρίς για τον Λάφκα, το deflection του Διαλό που θα φύγει στον εφηδιασμό και θα καρφώσει. Βούτυρο στο ψωμί του αυτής της φάσης, 20-26. Τον Διαλό, την πιο ωραία φάση του μάτς μέχρι στιγμής. Σαρίς, λάθος πάσα, κλέψιμο του Κανελόπουλου. Τσεκουρλούκης. Ζωητός, Διαλό, καλάθι. Να τη Φίξ που αλλάζουν πρόσωπο μετά το time out και πλησιάζουν στους 4. Κοστόλη, ωραία κυκλοφορία, Λάφκας, Μιλίσεβιτς, Συφνέος για 2, το βάζει. Σημαντικό καλάθι του Συφνέου που διακόπτει αυτό το σερί των Φίξ, 22-28. Κανελόπουλος, περνά στον Διαλό που θα γυρίσει με δύναμη προς το καλάθι, βγάζει την άμυνα ο Λάφκας. Φίξ που έχουν συμπληρώσει 4 ματικά, να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν αυτό τέχνης της Χουτ. Μιλίσεβιτς για 2, αλλά δεν του κάνει το χατήρι, εύκολο rebound του Διαλό και τώρα Ζωητός. 2-40 για ημίχρονο, 22-28 μπροστά πάντα η Χουτ του Στέργιου Πατσάκα. Κακομανόλης για 3, ναι. Μπράβο. 25-28. Την ωραία εκτέλεση του Γιάννη Κακομανόλη. Συφνέως για την απάντηση. Ψηλά ο Διαλό θα μαζέψει το αμυντικό. Κακομανόλη ζητά για να κατεβάσει γρήγορα την μπάλα. Στην αδύνατη πλευρά περιμένει ο Τσικουρλούκης. Διαλό για 2. Αγκιάστηκε. 2 λεπτά ακόμα για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Η Χούντα έχει τον πρώτο λόγο και ένα συν 3. Μαζί της Λάφκας, Συφνέως. Θα περάσει, θα πασάρει για τον Λάφκα και εκείνος στα αρχιάτυχο στο τελείωμα της φάσης. Ο Μανώλης, ωραία σταυρωτή, το φάουλ χαμηλά. Είχε να δώσει Χούντ. Ζωητός θα δοκιμάσει για 2. Rebound του Μιλίσεβιτς. Συφνέως, η Χούντε βιάζεται. Συφνέως, βάζει το σκρίν ο Λάφκας. Πάσα για τον Σαρή, δεν ήταν εκεί. Μένει το 25-28. Τσεκουρλούκης. Ζωητός τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος το βάζει με ταμπλό. Ωραίο καλάθι από τον Γιώργο. Διαφορά στον πόντο.
Τον 5 δευτερόλεπτα για τη Χουτ. Συφνέως έχει δει το ρολόι. Θα δοκιμάσει για 3. Το βάζει και αυτό. Απίστευτο μάτς από τον Συφνέο. 30. Μάλλον 27-31. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα για την Χουτ. Να δούμε πρώτα την επίθεση των Φίξ. Κακομανόλης αστοχή από την περιφέρεια. 17 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Στέλνη Πατσάκα που δίνει οδηγίες από τον πάγκο. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Βάλω στα χέρια του Σαρί. Βλέπουμε στην κορυφή. Σαρίς. Ωραία πάσα για τον Ποστόλη. Εκείνος πρόλαβε. Συχνέως θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Στοχίζει συνέχεια ο Σμίγενόμερ όμως το καλάθι. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο 27-31. Ωραίο μάτς. Συν 4 λοιπόν στην ανάπαυλα για την Χουντ. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή για τους Φίξ. Κακομανόλη, Ζωητός, Κανελόπουλος, Διαλό και Λογίτσης για την ομάδα του Γαλανού. Δύσκολη προσπάθεια του Ζωητού που θα κερδίσει το φάουλ. Ανώτερη συνολικά στο πρώτο ημίχρονο η Χουτ. Προηγήθηκε 2 φορές με 2 διαφορές. Οι Φίξ είχαν αντίδραση και τις 2 φορές. Ο Σαρίς, ο πρωτόγερος, ο Συφνέος, ο Λάφκας και ο Μιλίσεβιτς στην πεντάδα της Χουτ. 28-31. Καλό με χαντόφ στα χέρια του Συφνέου. Μιλίσεβιτς, Σαρίς, Λάφκας. Ωραία το Μιλίσεβιτς, σιγά μου το χάνε. Dragan Milicevic, πρώτο καλάθι για την Χουτ στην τρίτη περίοδο, 28-33. Λογίτσης, Ζωητός. Διαλό, εκεί δύσκολα θα έχει αντίπαλο, ο Λάφκας θα δεχτεί το καλάθι. 30-33. Σαρίς. 10 δευτερόλεπτα. Ο πρωτόγερος και βάζει ωραίο καλάθι. Ασίς του Σαρί, καλάθι του πρωτόγερου. 30-35. Ζωητός, γίνονται τα σκριν στο low post. Σε Μαργαρίτη και προς Τιγμίνο. Διαλόπ τώρα πιέζεται από 2. Ο Συφνέος θα πάει σε ένα ωραίο κλέψιμο και στο καλάθι στον εφημιασμό. 30-37. Ωραία αμυντική λειτουργία της Χουτ που παγίδευσε τον Διαλό. Κακομανόλης ζητά και παίρνει ο Κανελόπουλος για να παίξει με τον Μιλίσεβι. Άμυνα με φάουλ από τον Λάφκα που φαίνεται να διαφωνεί. Πολλές για τον Κανελόπουλο. Αλλαγή για την Χουτ, 31-37 το σκορ. Τις βολές του Κανελόπουλου, ο Ποστόλης στη θέση του Λάφκα. Ξαναπέρα τον Μιλίσεβιτς, πλάγια για τον Λάφκα. Νέος, Σαρίς. Για 3 θα στοχίσει. Ήδος Νέος, δεύτερη ευκαιρία για την Χουτ. Νέος από μακριά, μαζί με Ζωητός. Γκίτσης σε σου 3 πόντων το βάζει. Μεγάλο καλάθι από τον Τάσο Λογίτση.
2, αφού πατήσω μάλλον τη γραμμή. 33-37. Σαρίς για την απάντηση. Μάχη για το rebound το παίρνει ο Μιλίσεβιτς. Δύο. Κατοχή για τους Φίξ. Ο Μανώλης. Διαλό. Απέναντι στον Ποστόλη. Καλάθι και φάουλ. Παλικαρίς και προσπάθεια του Διαλό, που αν την πάρει σωστά στο low post είναι πολύ πολύ δύσκολο να στοχίσει. Μέσα και η βολή, διαφορά στην ελάχιστη τιμή της 36-37, 6 και 40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Συσνέος, Σαρίς. Πρωτόκερος θέλει να τρυπήσει την άμυνα, ωραία πάσα για τον Μιλίσεβιτς που αστοχεί, τρέχει να μαζέψει, κατοχή για την Χούντα αφού έξυπνα εκεί ο Ντράγκαν. Πέταξε την μπάλα πάνω στο σώμα του Λογκίτσι. Το χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα. Μιλίσεβιτς για 2, μπαλαμπαίνει και βγαίνει ψηλά ο Αγωμανόλης. Ευκαιρία για τους Φίξ να περάσουν. Για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μπροστά. Κανελόπουλος προσποιείται, θα γυρίσει, θα στοχίσει. Rebound του Ποστόλου. Σαρίς. Σιγμαίος. Ποστόλη για 2 εκτός ισορροπίας. Μακριό rebound του Κακομανόλου που θα τρέξει. Και ο Διαλό, Κακομανόλης όλο το δρόμο, coast to coast. 38-37 μπροστά η Φίξ. Συφνέως. Σαρίς από μακριά. Θα στοχίσει. Και το momentum είναι με τους Φίξ. Ο Μανώλης. Ο Κίτσης. Να τελειώσει τη φάση μόνος του. Εδώ είμαστε, αφού αλλάξαμε μπαταρία στην κάμερα, δεν χάσαμε κάτι. Ποστόλη από το low post. Την μπάλα παίζει ένα περίεργο παιχνίδι. Έτσι μένει το 38-37 και ο Λογκίτσης θα τρέξει απέναντι σε δύο παίκτες. Έρχεται και ο Διαλό. Καλάθι. Διαλό κάνει πολύ καλό match. 37 και τώρα η Χούντ είναι αυτή που καλύτερα να βγάλει αντίδραση. Θυμίζω βρέθηκε δύο φορές μπροστά με διψήφες διαφορές. Λάφκας κατά το καλάθι αστοχή. Ποστόλη επιμένει. Νέος είχε έξτρα πάσα στον Σαρί. Κερδίζει φάουλ χαμηλά. Αυτό ήταν μόλις το πρώτο μαδικό. Μετά από 5,5 λεπτά για τους Φίξ. 3 έχει η Χούντ. Συχνέως. Πολύ προσπάθεια, έχει κερδίσει το φάουλ από τον Ζωητό και θα εκτελέσει βολές. Διαλό, εντυπωσιακό rebound. 40-38. Ο Μανώλης. Ζωητός, Διαλό, Λογκίτσης. 4 δευτερόλεπτα ακόμα καθυστέρηση του Φίξ. Και τώρα ψάχνει ένα δύσκολο σούτ από μακριά. Ο Λογκίτσης θα στοχίσει. Συχνέως. Χειροκροτήματα του Γαλανού για πίεση στην άμυνα. Λάφκας, Ποστόλη. Πρωτόκερος πατά τον γκάζι, αστοχή.
Πανελόπουλος μαζεύει 3.40 ακόμα στην τρίτη περίοδο, συν 2 για τους Φίξ που έχουν και την κατοχή. Κακομανόλης. Παράλληλο το κλέψιμο του πρωτόγερου. Υψώνει ο Ζωητός για τον Διαλό. Την πιο όμορφη φάση του μάτς, το αλεού των New World Fix. Χειροκροτά ο Γαλανός από τον Πάγκο και κάθε λόγο να το κάνει. 42-38. Σαρίς. Ένα μεγάλο σουτ χρειάζεται η Χούντα, στοχή όμως ο Συχνέος. Κερδίζει φάουλ ο πρωτόγερος στην προσπάθειά του για επιθετικό rebound. Τώρα και οι δύο ομάδες έχουν να δώσουν από ένα φάουλ. Διαλό δεν αμήνθηκε όπως θα μπορούσε και δέχτηκε το καλάθι. 42-40. Ακομανόλης που προσδίδει οριμότητα στο παιχνίδι των Φίξ. Λοκίτσης. Ζωητός έχει μισμάσει απέναντι στον Συφνέο. Δεν θα το εκμεταλλευτεί. Κατοχή όμως. Όχι, για την Χούντιν. Μία λέει ο Θέλης Πατσάκας από τον Πάγκο. Αυτή είναι ότι η Χούντα έχει κολλήσει επιθετικά στα τελευταία λεπτά. Λαύκα σε μια προσωπική ενέργεια, τον σταματά ο Διαλό. Κανελόπουλος ψάχνει ένα χειριστή για να κατεβάσει την μπάλα και πασάει στον Διαλό. Περνά ωριακά το κέντρο στα 16 δευτερόλεπτα ο Λογίτσης. Διαλό αμέσως κλείνει πάνω του άμυνα της Χούντ. Κακομανόλης. Κύριμα για φάουλ. Κατεσάρα επίθεση για τους Φίξ. Κακομανόλης ξεμαργαρίζεται και παίρνει. Ζωητός απέναντι στον Σαρή θα αστοχήσει, μαζεύει ο ίδιος και σε δεύτερο χρόνο αστοχή. Ναι, ο Ζωητός που δεν είναι σε καλή μέρα. Κακομανόλη στην επαναφορά. 42-40. Μπροστά η Φίξ, Κακομανόλης. Ζωητός, περνά εύκολα τον Σαρή, θα πάει όλο τον δρόμο, χάνει το καλάθι, ο Ποστόλη μαζεύει. Συχνέος, Σαρής, περνά τον Κακομανόλη, που χρεώνεται το φάουλ, τέταρτο. Δευτερόλεπτα για την Χουντ. Πρωτόγερος το ζυγίζει. Μαζεύει εύκολα και ψηλά. Ο Διαλό. Σκορ κολλημένος στο 42-40. Να δούμε ποιος θα το ξεκολλήσει. Κανελόπουλος. Έχει μάτσα απέναντι στον πρωτόγερο, αλλά βρίσκεται μακριά από τον χώρο δράσης του. Λογκίτσης για τρεις μόνος του. Το χάνει εύκολο rebound του Συχνέου. Σαρίς. Λαύκας. Μιτσάει πάσα για τον Συφνέο που δοκιμάζει για τρεις. Πάνω του Ζωητού. Λαύκα τρίποντα στην τρίτη περίοδο για την Χουντ. Ζωητός τώρα. Για δύο. Και εκείνος φάουλ του Διαλό πάνω στον Λαύκα. Απρόσεκτο φάουλ που θα στείλει τον Λαύκα στην γραμμή των ελευθέρων βολών.
ευκαιρία ξαφνικά. Κάνει το πρώτο ο Λάφκας. Τα 6,8 ακόμα παιχνίδι. Λογικά δύο κατοχών. Μέσα δεύτερη από τον Τόλι. Σαράντα 2-41. Λογίτσις χωρίς να βιάζεται. Σταματά την τρίπλα ψαχνιστήριο Μαγανελόπουλο. Τακομανόλης. Θα πάει όλο το δρόμο αστοχή, ψηλά ο Διαλό μάχεται, παίρνει όμως το rebound ο Λάφκας. 23 δευτερόλεπτα όλα για την Φούρτ, δεν έχει λόγο να βιαστεί, πρωτόγερος αφήνει στον Ψαρί. Πολύ μικρή απόκριση στα δύο χρονόμετρα, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ψαρίς, πρωτόγερος μπροστά στο υψωμένο χέρι του Διαλό που αλλίωσε. Τρίτο δεκάλεπτο, 42-41 μπροστά η New World Fix. Ετοιμαστεί και για παράταση. Λες. Για να δούμε. Παράταση λέει ο Λάφκας. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Μπασκετάκι Αρένα, συν 1 για τους Fix. Πρωτόγερος Σιχνέος, Αρίς, Λάφκας και Μιλίσεβιτς για την Χούντα. Στοχή ο πρωτόγερος, μαζεύει το επιθετικό rebound ο Σιχνέος. Συνεχίζουμε ζώνη η Φίξ, αστοχή ο Σιχνέος, μαζεύει ο Κανελόπουλος. Κανελόπουλος, Διαλό, Ζωητός, Τεκουρλούκης και Λογίτσης που έχει τώρα την μπάλα. Αυτή είναι η πεντέδα των νεοκοσμητών. Λάθος του Κανελόπουλου, ο Σιχνέος τον εφηδιασμό προλαβαίνει. Δύο παίκτες στο μπλοκ του Ζωητού. Κάπως έτσι κυλά το πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου χωρίς καλάθι. Τσεκουρλούκης τον Ζωητό. Ζωητός για δύο. Θα στοχίσει εύκολο rebound του Λάφκα. Ψαρίς. Μιλίσεβιτς. Ζεύει ο Κανελόπουλος. Μιλίσεβιτς και Σαρίς που δεν έχουν φανεί τόσο στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν εξαιρετική στο πρώτο, ωραία σταυρωτή του Λογίτσι που θα πάει όλο το δρόμο. Άσε άλλο το τελείωμα. Έξτρα κατοχή όμως για τους Φίξ. Ζωητός. Λογίτσι απέναντι στον πρωτόγερο. Φάουλ του Άγγελου λέει ο ρεφ. Εξαιρετική προσποίηση, το double team του Μιλίσεβιτς δεν θα έχει αποτέλεσμα τελικά αφού ο Διαλό επιμένει και επιμένει ονειδικά, άμα είναι Διαλό, νικά. 44-41. Πρωτόγερος, υπέροχη σταυρωτή, αποφεύγει τον Λογίτσι, πάει μέχρι μέσα και βάζει το καλάθι στο πρόσωπο του Διαλό. Απίστευτη φάση από τον Άγγελο Πρωτόγερο. 44-43. Δύσκολο καλάθι του πρωτόγυρο απέναντι στον πολύ πιο ψηλό Διαλό. Αστοχή στη συμπληρωματική βολή. Ευτυχώς για την Χούντι, ο Λάφκας εκεί και ανανεώνει. Ψαρίς, Σιχνέος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Σιχνέος καθυστερεί. Για τον πρωτόγερο και εκείνο στη λήξη θα αστοχίσει ψηλά. Ο Διαλό κερδίζει και το φάουλ. Δεύτερο ματικό του Σκούντε. Ένα φάουλ έχουν οι Φίξ. 7-47 για το φινάλε το μάτς στην κόψη του Ξηραφιού. Χούντο, όπως μας είπε και ο Λάφκας, έχει παίξει 5 παρατάσεις φέτος. Για να δούμε. Ζωητός. Κανελόπουλος για δύο μπροστά στον Μιλίσεβιτς και επιθετικό
το rebound από τον Λογκίτσι. Τσεκουρλούκης. Τον πάγκο ξεκουράζει το Κακομανόλης για τους Φίξ. Φαλ χαμηλά λέει ο ρέφερι. Τρίτο της Χουντ. Αποστόλη στη θέση του Λάφκα. Φάουλ, τέταρτο ομαδικό, τώρα δεν έχουν άλλο να δώσουν, συμπληρώνουν νωρίς τα φάουλ. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι της Χουτ. Λογκίτσης. Ζωητός. Διαλόγια 2. Κάνει τρομερό μάτσο Διαλό που σε περίπτωση νίκης τον Φίξ, λογικά αυτός θα είναι ο MVP. Όμως πολλής χρόνος ακόμη στο μάτι, 46-43 πρωτόγερος με χαντός τον Συφνέο. Απλώς κλείνει στην κορυφή, Συφνέος πατώντας τη γραμμή. Νέο άστοχο σουτ, νέα καταρχή για τους Φίξ. Ζωητός. Κανελόπουλος τόχει αυτό το σουτ, το χάνει και πάλι όμως. Σαρίς έχει ώρα να φωνάξει παρόν. Θα το κάνει τώρα. 2-6-75. Ο Ποστόλης σημαντικό θετικό rebound. Δίνει έξτρα κατοχή στην ομάδα του. Νέος. Πρωτόγερος. Φαουλ του Λογκίτσι. Δεύτερο ομαδικό των Φίξ. Και time out του Γαλανού. Επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ είμαστε 6 λεπτά για το φινάλι, ένα τρίποντο χωρίς δύο ομάδες. Κατοχή για την Χουτ που βρίσκεται στο παρκέ με τους Συφνέο πρωτόγερο Σαρί, Ποστόλη και Μιλίσεβιτς. Πρωτόγερη σκόψιμο του Μιλίσεβιτς, ανάποδο λέει και καλά, υπέρα και φάση για την Χουτ που μειώνει στον πόντο 46-45. Τσεκουρλούκης, Λογκίτσης, Ζωητός, Χανελόπουλος και Διαλό. Με την ίδια πεντάδα συνεχίζουν οι Φίξ. Τσεκουρλούκης, Ζωητός, απέναντι στον Σαρί. Ανελόπουλος, Διαλό έχει μισμάτς, αμέσως στο double team, σκοράριο Διαλό. Κι άλλο καλάθι από τον πιο αθλητικό παίκτη της διοργάνωσης. Πρωτόγερος. Θετικό φάουλ θα χρεωθεί ο πρωτόγερος πάνω στο screen. Κανελόπουλος. Τσεκουρλούκης. Rebound του Ποστόλη. 48-45, μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τώρα που κάθε λάθος θα μετράει διπλά, η μπάλα αρχίζει να ζυγίζει αρκετά. Σαρίς υπό πίεση για τρεις. Συνεχίζει να στοχεί στο δεύτερο ημίχρονο. Λογκίτσης. Κολλημένος πάνω του ο πρωτόγερος. Το screen που δεν θα φέρει αλλαγές. Θα φέρει κερδισμένο φάουλ για τους Φίξ. Και αφού έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά της Χουτ, βολές θα εκτελέσει ο Διαλό. Ο Λάφκας επιστρέφει στη θέση του Ποστόλη. Διαλό βάζει την πρώτη. 49-45. Για το rebound παίρνει ο Μιλίσεβιτς. Συφνέος. Για δύο. Θα στοχίσει. Μαζί του Κανελόπουλος. Ζωή
Μπέτος, Τσεχουλούκης. Τσεχουλούκης. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, Ζωητός καλύτερα να βγάλει το φίλε του Ρίπα. Κερδίζει φάουλ, έξαλλη. Μέσα και η δεύτερη. Time out. Σκάρτα 4 λεπτά για το φινάλε. Οι Fix έχουν χτίσει ένα προβάδισμα 6 πόντων. Βρέθηκαν δύο φορές πίσω με διψήφιες διαφορές από την Hood που ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο. Έχει κολλήσει κάπως επιθετικά στο δεύτερο. Σαρίς. Σιγνέος, συγκυρία την περιφέρεια. Πρωτόγερος. Σαρίς. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Σαρίς θα πυροβολήσει από μακριά. Κάνει airball. Δεν προλαβαίνει να μαζέψει ο Μιλίσεβιτς. Μιλίσεβιτς Λάφκας. Σαρίς πρωτογερός και συχνέως για την Χουντ. Λογκίτης, Εκουρλούκης, Ζωητός, Κανελόπουλος και Διαλό. Η πεντάδα των Φίξ που έχουν το momentum. Τσεκουρλούκης, Κανελόπουλος. Μπάλα στο Βιτσάιτ για τον Λογκίτης. Καλή άμυνα του συχνέου. Λογκίτης περνάει, θα εκτελέσει ο ίδιος. Έχει δοθεί τώρα. Πρέπει να υπάρχει ανανέωση. Με 14 επίθεση για τους Fix. Μπάλα βρήκε οριακά στο Στεφανή, στο φλότερ του Λογκίτσι. Ζωητός από την αντίθετη πλευρά του screen. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τον Σαρί. 53-45 στο πιο κρίσιμο σημείο. Η ομάδα του Γαλανού προηγείται με 8 πόντους. Σαρίς. Ένα καλάθι ψυχολογίας χρειάζεται η Χουτ που έχει κολλήσει του 45. Συχνέως αυτός θα το βάλει. Μπάλα του παίζει ένα περίεργο παιχνίδι. Άτυχος εδώ ο πρώην παίκτης της Λιμός. Μένει το συν 8, 2 και 40 ακόμα. Ζωητός, Κανελόπουλος, δεν βιάζονται οι Φίξ. Ζωητός στα 5 δευτερόλεπτα θα δώσει στον Διαλό που δεν ξέρω αν έχει το ρολόι. Παλεύει εκεί με τον Λάφκα, θα κρυφθεί επιθετικό φάουλ. Βγάζει μια σημαντική άμυνα, χρειάζεται όμως σκορ στην επίθεση για να ξαναμπεί για τα καλά στο μάτς. Με τα δεδομένα της αναμέτρησης αυτό το συν 8 είναι διαφορά ασφαλείας. Σαρίς. Μιλίσεβιτς θα στοχίσει, μάχεται ο Λάφκας, παίρνει όμως το rebound. Ο Διαλό τελευταίο δίλεπτο στο μπασκετάκι αρένα. Θα παίξουν και με το ρολόι, δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Είναι πολύ κοντά σε μια κρίσιμη νίκη στη μάχη της παραμονής. Κανελόπουλος για δύο, τελειώνει το μάτς. 55-45, 104 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Κανελόπουλος βάζει τεράστιο σουτ. Time out του Στέργιου Πατσάκα. Και 44 για το φινάλε. Πρωτόγερος για Σταυρωτή θα δώσει στον Ποστόλη.
Σαρίς για 3, το βάζει. 55-48, θα μείνει ψηλά για να πιέσει. Ζωητός. Κανελόπουλος. Διαφορά πέφτει στις 7. Καθαρή άμυνα θέλει να βγάλει Χουτ. Κανελόπουλος από την εξαιρετική πάσα του Λογκίτσι χάνει το καλάθι. Η κατοχή όμως θα παραμείνει για τους Φίξ. Αφού ο Λάφκας δεν μπόρεσε να σώσει. Σαρίς έβαλε μεγάλο τρίποντο που δίνει ακόμα κάποιες ελπίδες στην ομάδα του. Η αλήθεια είναι ότι αν είχε μπει ένα λεπτό νωρίτερα θα είχαμε άλλο μάτς. Διαλό. Τσεκουρλούκης. Πιέζει και ο Σαρίς. Τσεκουρλούκης. Διαλό. Σώζει εκεί την ομάδα του από λάθος. Και φάουλ του Ποστόλη. Φάουλ του Σαρί. Αν είδα καλά. Το 10 έδειξε ο ρέφερι. Δύο βολές για τον Διαλό. Αστοχή στην πρώτη. 68 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Κάνει έρμπολ στη δεύτερη. Διαλό που προηγουμένως είχε 2 στις 2, τώρα κάνει 0 στις 2. Ζωντανή ακόμα η Χουτ, θα κλέψει ο Λογκίτσης και θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα. 57-48, time out του Γαλανού. Λαύκα Σαρίς Ποστόλη, Συφνέος και πρωτόκερος στην πεντάδα της Χουτ που κυνηγά ένα θαύμα. Βρίσκεται στο μείον 9. Νέος, νέο λάθος, απίστευτα πράγματα, νέο κλέψιμο του Λογκίτσι που χάνει αυτή τη φορά το καλάθι. Ποστόλη. Σαρίς, αμέσως για 3. Αστοχή αυτή τη φορά, επιθετικό το rebound του Λαύκα. Δεν θα σκοράρει, σε δεύτερο χρόνο πετυχαίνει το καλάθι. 57-50, διαφορά στους 7, 40 δεύτερα. Αμέσως το φάουλ πάνω στον Ζωητό. Δύο βολές για τον Αντώνη Ζωητό. Βάζει την πρώτη. Πενήντα οκτώ, πενήντα εννιά. Συνομίζω το τελικό σκορ είναι να μάθουμε. Νέος αφήνει λίγο την μπάλα να κυλήσει. Θα δοκιμάσει για 3. Θα μπροστά, θα κλέψει ο Σαρίς. Ποστόλη. Όλο το δρόμο, καλάθι. Ωραία προσπάθεια από τον ψηλό της Χουτ. 59-52. Ζωητός. Κάνει το φάουλ ο Λαύκας. Κανελόπουλος τη λέει που την κράτησε για να κερδίσει το φάουλ. Καλά έκανε όμως. Πρωτόγερος για 3 αστοχή. Πάνω το επιθετικό του Ποστόλη. Συφνέος. Νέος από τρίποντο. Τελικό σκορ από το Μπασκετάκι Αρένα 59-52. Πολύ σημαντική νίκη για τους New World Fix του Αλέξανδρου Γαλανού που ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και παίρνουν ένα πολύ σημαντικό ροζ φύλλο στη μάχη της παραμονής. Αυτά από μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.